θέλουμε να δηλώσουμε με τη σημερινή κινητοποίηση είναι ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές, γιατί ήξερε πολύ καλά από την αρχή της επιδημίας, από την άνοιξη, ότι θα ήμασταν μπροστά σε ένα δεύτερο κύμα. Αυτή τη στιγμή όλες οι εντατικές κλινικές, όλα τα κρεβάτια των εντατικών στην πόλη έχουν γίνει κορονοϊού. Ίσως να κρατάνε κάποια κρεβάτια μόνο στο αντικατοικημικό νοσοκομείο για μη COVID περιστατικά. Και αυτό ακριβώς είναι το τραγικό για τους ανθρώπους που η νοσηρότητα συνεχίζει να υπάρχει με τα διάφορα νοσήματα στην πόλη και δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Επίσης, είναι τραγικό αυτό που γίνεται με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου όλο το διάστημα που δίνονται με απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους και σε ιδιώτες άπειρα χρήματα και στο κομμάτι της υγείας. Παράδειγμα, Χαυγαλαίο είναι η αποζημίωση του κρεβατιού της εντατικής που από 800 στο δημόσιο νοσοκομείο για τις κλινικές είναι 1.600 και μία σειρά από νομοθετήματα που καταθέτουν για να μπουκώσουν με χρήματα τους ιδιώτες. Εκείνο που χρειάζεται είναι άμεσα να επιταχθούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, εργαστήρια για να μπουν μέσα στον κεντρικό σχεδιασμό για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το κύμα της πανδημίας, γιατί διαφορετικά θα θρηνούμε πάρα πολλά θύματα, νεκρούς που θα ξεπερνάνε τις εκατοντάδες. Εμείς σαν υγειονομικοί χτυπάμε το καμπανάκι, επισημαίνουμε ότι έχουν ανασταλεί άδειες, έχουν ανασταλεί χειρουργία, έχουν ανασταλεί λειτουργίες κλινικών και μετατρέπονται σε κλινικές κορονοϊού για να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που χρειάζονται παροχές οξυγόνου και φαρμακευτικές αγωγές και νοσηλεία υποβάθμιας περίθαλψης. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί με όσες φιλότιμες προσπάθειες και να καταβάλει το προσωπικό. Πρέπει να επιταχθεί και το κομμάτι της ιδιωτικής υγείας και πρέπει άμεσα να γίνουν προσλήψεις προσωπικού και να μονιμοποιηθούν φυσικά και ένα σωρό συμβασιούχοι που είναι δορυφόροι μέσα στο σύστημα.